και μετά οι δύο τελευταίες αγωνιστικές, 22 και 29, είναι στις 5. Εδώ βλέπουμε το παιχνίδι, φάσεις, με το Μαρουκάκη πολύ νωρίς η Έλληνα χάνει την πρώτη στιγμή, μπήκε πολύ δυνατά, εδώ ένα από τα σουτ δεν βρήκαν στόχο. Ο Πανσεραϊκός έπαιξε ελεύθερα και αυτός έχει τις ευκαιρίες του. Αρκετά καλή ομάδα και ο Πανσεραϊκός, δεν είχε το στόχο, δεν είχε το κίνητρο μάλλον, που έχουν ομάδες οι οποίες κυνηγούν πράγματα. Εδώ είναι μια πολύ καλή στιγμή με τον Ρεβίθι, ο οποίος δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Έχουμε καταγράψει τρεις φάσεις πολύ νωρίς. Εδώ ένα μακρινό σουτ περνά πάνω τα δοκάρια του Ξενοδόχοφ, ο οποίος όποτε χρειάστηκε ήταν ουσιαστικός. Εδώ άλλη μια μεγάλη φάση, πολύ πολύ νωρίς, πάλι ο Ρεβίδης πρωταγωνιστής. Η ΕΛ συνεχίζει να πιέζει, ψάχνει τον γκολ την οποία θα τη βάλει μπροστά στο σκορ. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν για απέναντι καθαρό, τον αντιπιθετικό φάουλ, σήκωσε πολύ ψηλά παίκτης ΕΛ με το ανάποδο ψαλίδι, και καθαρό το φάουλ που γίνεται πρώτα και μετά χτυπά στο χέρι του αμυντικού του Πανσεραϊκού. Εδώ η ομάδα των Σερών θέλει να βγει μπροστά, δεν καταφέρνει κάτι ουσιαστικό και η ΕΛ συνεχίζει να πιέζει. Άλλη μια στιγμή με το Μαρουκάκη στην περιοχή, θα πιάσει το σουτ την μπάλα εδώ στο δοκάρι, το σουτ του Μαρουκάκη. Τα είχε ο Μαρουκάκης θες με την τύχη του, δεν βρήκε το στόχο. Εδώ άλλο ένα σουτ αδύναμο Μέλκας, κατάφερε να μπλοκάρει. Δεν σταματάει η ΑΕΛ να είναι επιθετική στο πρώτο ημίχρονο. Άλλη μια καλή στιγμή η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξικάθο δοκάρι της εστίας του Μέλκα. Βλέπετε, φτάσαμε στο 40 και έχουμε καταγράψει 5 φάσεις, 4 φάσεις και ένα δοκάρι. Και τα λέμε φάσεις ουσιαστικές, όχι τύπου φάσεις. Και εδώ λίγο πριν πάμε στην ανάπαυλα, πάλι η ΑΕΛ μπροστά. Καλή στιγμή. Ούτε εδώ ο Μαρουκάκης θα καταφέρει να χρηστεί σκόρερ. Υπήρχε, όχι ανησυχία, στην κερκίδα στον έπινε τον γκολ. Εδώ μια καλή στιγμή, ο Ξενοδόχοφ έδειξε τα αναγκαστικά του γιατί κάνει μια σπουδαία χρονιά. Όχι ανησυχία, μια προσμονή για τον γκολ. Τελικά τον γκολ ήρθε μετά το 60, όταν φτάσαμε στο δεύτερο μισό του δευτέρου ημιχρόνου. Άλλη μια φάση εδώ με το Μαρουκάκη. Δεν υπάρχει. Το χέρι, αν δείτε, είναι κολλημένο. Εδώ προσπαθούν οι Βυζινοί ξανά. Άλλο ένα σουτ. Κοντράρι μπάλα, καταλήγει κόρνερ. Θα μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Και εδώ θα γίνει μια καλή στιγμή από πλευράς Πανσεραϊκού, αλλά το τελείωμα δεν ήταν έτσι όπως ήθελε ο παίκτης των Σερών. Εδώ ένα offside στο Μαρουκάκι. Ας πω την αμαρτία μου, δεν έχω ξαναδεί αυτή τη φάση. Τώρα τη βλέπω κι εγώ. Λίγη σημασία έχει. Και εδώ θα πάμε στην φάση όπου ο Τσικαρικούλης θα κλέψει την μπάλα. Θα κάνει το σλάλομ, το δεξί πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, στο 68 λεπτό. Το γκολ που τόσο πολύ έψαχνε η ΑΕΛ. Το πρώτο του Βασίλη του Τσικαρικούλη την φετινή σεζόν και καθοριστικό. Ο Κουτσικιανικούλης, ο οποίος με πολύ ωραία προσπάθεια, ταχύτατος, έκανε εδώ το σπάσιμο της μέσης, απέφυγε τον αντίπαλο, δεξί πλασέ, από αυτά που μας είχε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να πετυχαίνει. Και δικαιώθηκε γι' αυτός, όπως δικαιώθηκαν και στην ΕΛ που τον έφεραν το καλοκαίρι. Εδώ ένα σουτ πέρασε ανεκμετάλλευτο από πλευράς του Πανσεραϊκού. Η ΕΛ έψαχνε και το δεύτερο τον γκολ. Εδώ θα φτάσει η ΑΕΛ κοντά, όμως δεν θα τελειώσουν, στην τελική προσπάθεια θα τα χαλάσουν. Όπως και σε αυτή τη φάση εδώ, θα βγει η μπάλα για τον Μασούρα, θα ανατραπεί, θα δώσει ο Σκουλούδης την εσχάτη τον πυλό, πέναλτι. Ο Σκουλούδης, θυμίζω, και αποβολή. Θυμίζω, ο Σκουλούδης, για όσους είναι λάτρεις των στατιστικών, ότι ήταν και ο διαιτητής στην αναμέτρηση με τον Κυσαμικό, όπου η ΕΛ έχει κερδίσει στο 87, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος νωρίτερα είχε κράμπες, θα σας πω σε λίγο, θα κάνει την εκτέλεση ο Μέλκα σε κόρνερ. Ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος είχε κράμπες κανένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο από 80, έκανε και μια άσκηση λίγο πριν εκτελέσει το πέναλτι, αλλά δεν έφτασε. Είχαμε και ένα ψηλό σκηνικό με τον Μαρουκάκη, ο οποίος ήταν